Να πάμε λίγο από τον κύριο Μπαλάσκα. Πάμε στον κύριο Μπαλάσκα πρώτα. Να δούμε λίγο, γιατί βλέπουμε τα πλάνα, κύριε Μπαλάσκα, και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει ακριβώς. Τι δεν έχουμε καταλάβει. Τι δεν γίνεται σωστά τελικά. Πρόστιμα, SMS, προειδοποιήσεις, έλεγχοι. Και πραγματικά το είπε ο Άκης νωρίτερα, ότι λες και ήταν γιορτές. Λες και δεν έχουμε κορονοϊό ποτέ. Προτιμάς να πας να στηθείς σε μια ώρα, μια μισή ώρα, αρκεί να βγεις από το σπίτι, γιατί να πεις, άσε, πάω καθημερινή που δεν θα έχει κόσμο. Τι έγινε, κύριε Μπαλάσκα, τώρα Σαββατοκύριακο? Λοιπόν, την Κυριακή μας τη φύλαγαν από τα Χριστούγεννα, μάλλον. Ναι. μας την είχαν φυλαγμένη. Σωστά. Βγήκαν όλοι έξω. Ουρές 100 και 200 μέτρων σε καταστήματα ένδυσης και υπόνδυσης, ιδιαίτερα στην Ερμού. Σε όλη την Ελλάδα ένας χαμός, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στην Πάτρα. Οι παραλίες ήταν ζωσμένες από κόσμο, ασφυκτικά με πάρα πολύ κόσμο. Ό,τι μπορέσαμε κάναμε, εμείς εκπλαγήκαμε, δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι θα είναι σε αυτή την έκταση. Εδώ στην Αθήνα είχαμε βγάλει 12-13 περιπολικά για ελέγχους COVID και πεζές περιπολίες, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας, μαζί με την ομάδα Ζήτα, μαζί με την ομάδα Δίας. Πολλά πρόστιμα, τα περισσότερα από τα πρόστιμα που δώσαμε ήταν για SMS και για υπέρβαση του ώρας του SMS. Πώς στέλνετε, κόβατε πρόστιμο σε έναν άνθρωπο, θα το πω. Κατεβαίνει ο άλλος κάτω στο κέντρο της Αθήνας για να αγοράσει κάτι. Θέλει μισή ώρα για να φτάσει. Και στείνεται στην ουρά για μια μισή ώρα. Και εσείς του κόβετε πρόστιμο. Δηλαδή έπρεπε να στείλει δεύτερο SMS. Ποια είναι η διαδικασία ακριβώς? Κοιτάξτε, υπήρχε και μία εντολή να μπορούμε να ελέγχουμε τα SMS και να κάνουμε μία την παραβολή με την ώρα της απόδειξης. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, ένα διωράκι είναι εκεί πέρα. Πολλοί έσβηναν τα SMS, έστελναν άλλα, αλλά βρήκαμε και πολλούς οι οποίοι είχαν απόκληση 4, 5, 6 και 7 ώρες. Άρα εκεί κόψατε. Χωρίς να έχουν στείλει άλλο SMS. Άλλοι δεν είχαν στείλει καθόλου. Ναι. Συγγνώμη, αν εγώ είχα στείλει ένα SMS. Για να το καταλάβουμε. Υπήρξαν και άλλοι που τους επιδόσαμε και δεν είχαν στείλει καθόλου SMS. Αλλά όταν στέλνεις SMS στις 8 η ώρα το πρωί και μετά σου γίνεται έλεγχο στις 4 η ώρα το απόγευμα ή 3 η ώρα το μεσημέρι ή 2 η ώρα το μεσημέρι. Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα. Εμείς πρέπει να το κάνουμε. Κύριε Μπαλάσκα, να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί ο κόσμος δεν έχει 300 ευρώ να τα δώσει έτσι. Εάν κάποιος κατέβει στο κέντρο και στείλει SMS και περάσει το δίωρο και ξαναστείλει SMS χωρίς να σβήσει το προηγούμενο, δεν θα του κόψετε πρόστιμο, έτσι δεν είναι? Εντάξει, είναι, και στη είναι στη διακριτική ευχέρεια αυτό, γιατί άμα ήταν έτσι, θα έβγαινε ένας από τις 8 το πρωί και θα έστελνε κάθε 2 ώρες SMS. Πάντως, εδώ για 2 ώρες μας έχουν πει. Δεν μας έχουν πει για 5 ώρες. Ναι, αλλά αν περιμένεις Άκη στην ουρά μια μισή ώρα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Και τρως την ταλαιπωρία. Ναι. Και θα σου κόψουν και πρόστιμο μετά. Να μην περιμένεις τώρα μου. Να μην περιμένεις μια μισή ώρα στην ουρά. Πρέπει να πάρεις τώρα. Όχι, άμα κατέβηκες και θες να κάτσεις μια μισή ώρα στην ουρά, με συγχωρείς πάρα πολύ. Σου λέει να τα ανοίξουμε, ρε παιδιά, αλλά για 2 ώρες έξω. Στο μαγαζί. Πήγαινε, κάνε άθληση μετά στη γειτονιά σου. Πρέπει να κάτσεις 5 ώρες στο κέντρο και να περιφέρεσαι ασκόπος. Δεν βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι οριακά, δηλαδή. Τι θα κάνει μετά ο Μπαλάσκας? Δεν θα σου κόψει το πρόστιμο. Άλλο να κόψει πρόστιμο σε αυτόν που δεν έστειλε καθόλου ή σε αυτόν που έστειλε και ξέχασε να στείλει άλλο, και όλο τον άλλον που φαίνεται ο άνθρωπος ότι ταλαιπωρείται 2 ώρες την ουρά. Και ο Σπίτι θα ταλαιπωρηθεί. Γιατί τρέχει το φιλοκάρι του. Μα είναι επιλογή του να αυτό ταλαιπωρηθεί. Γιατί ποιο του είπε να ταλαιπωρηθεί και να πάει να κάτσει μια μισή ώρα περιμένει για ένα μπλουζάκι, δεν τώρα, λες χωρίς. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία από τη μία μας ανοίξανε και λένε να πάρετε μια ανάσα, το έλεγε και η Παγόνη, και από την άλλη δεν έχουμε ένα φρένο στο πώς διαχειριζόμαστε την ελευθερία μας. Πρέπει να ξανακλείσουμε.